Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες τις εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την τελική συμφωνία η οποία επετεύχθη και ειλικρινά θέλω να πω προς τους συναδέλφους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ως εδώ, επιτρέψτε επιτέλους σε αυτή τη χώρα που τόσο έχουν ταλαιπωρήσει οι αδέξιοι χειρισμοί σας, μεταξύ πολλών άλλων και στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, να ορθοποδήσει, να αποκτήσει εξωστρέφεια, να σταματήσει να κοιτά το δέντρο αντί του δάσους. Αντί να δώσετε εξηγήσεις και να αναλάβετε τις ιστορικές ευθύνες του προβλήματος που καθ' ολοκληρίαν σας αναλογούν, έρχεστε και ασκείτε μια βαθύτατα διχαστική πολιτική, δηλητηριάζοντας έτσι το δημόσιο διάλογο. Αντί να απολογηθείτε και να ασκήσετε αυτοκριτική για τα πεπραγμένα σας, υιοθετείτε ύφος χιλίων καρδιναλίων και νουθετείτε. Ποιους άραγε, την κυβέρνηση η οποία τόλμησε και δεν μετακύλησε τις ευθύνες της στους επόμενους αδιαφορώντας για το εθνικό συμφέρον? Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα και έρχεται σήμερα ο κύριος Σαμαράς, το πολιτικό τέκνο, όπως ο ίδιος διατείνεται, του αείμνηστου Ευάγγελου Αβέροφ, να συνεχίσει την ένδοξη πολιτική του καριέρα, ως άλλος Γκρουεύσκι της Ελλάδος. Συγχαρητήρια λοιπόν και ισανότερα. Οι ηγέτες από όλο τον κόσμο και δημοσιογραφικά πρακτορία δίνουν συγχαρητήρια για την επιτευχθήσα συμφωνία. Και μόνο η Νέα Δημοκρατία των κυρίων Σαμαρά και Γεωργιάδη ευθυγραμμίζεται με την ακροδεξιά αντιπολίτευση της γειτονικής χώρας, η οποία υποστηρίζει ότι μας τα πήρε όλα η Ελλάδα. Σας θυμίζει κάτι η φρασιολογία? Αλλάξτε απλά το όνομα της χώρας και το προσωπείο του πολιτικού αρριβής θα είναι το ίδιο. Ας με συγχωρέσει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά επέλεξα να απευθυνθώ στην πραγματική ηγεσία του κόμματός του. Ο ίδιος εξάλλου είναι φανερό ότι δεν διαφωνεί με τη συγκεκριμένη ρητορική. Μιλώντας λοιπόν περί πολιτικής συγγένειας Αβέροφ Σαμαρά, αξίζει να θυμηθούμε τι έλεγε ο αείμνηστος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εν έτη 1959. Η μακεδονική γλώσσα ομιλείται στα Σκόπια και έχει γραμματική και συντακτικό. Την πολιτική συγγένεια επιβεβαιώνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1991 από το βήμα της Βουλής αναφέροντας. Στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών ο κύριος Σαμαράς είχε δεχτεί κατά τη συζήτηση του κανονισμού να αναφερθεί η δημοκρατία αυτή με σκέτο το όνομα Μακεδονία. Ιστορική αναλγησία, διαχρονικά τα λάθη, αλλά και φοβερός ο σημερινός φαρισαϊσμός. Αυτή είναι η παρακαταθήκη του αχριστότερου Υπουργού Εξωτερικών από καταβολή του ελληνικού κράτους, όπως αποκαλούσε τον κύριο Σαμαρά ο νυν αντιπρόεδρός σας κύριος Γεωργιάδης. Και αυτή την παρακαταθήκη κληθήκαμε να διαχειριστούμε. Γιατί η κριτική επί της συμφωνίας θα μπορούσε να είναι εύλογη, αν αυτή ερχόταν εν έτη 1992, 1993 ή και λίγο αργότερα. Δεν είναι όμως βάσιμη εν έτη 2018, όταν έχουν προηγηθεί κυβιστήσεις επί κυβιστήσεων, παλινοδίες επί παλινοδιών, από τις κατά τα λοιπά εθνοσωτήριες κυβερνήσεις σας. 25 χαμένα χρόνια απραξίας και αναβλητικότητας, τα οποία απλά μετέθεταν το πρόβλημα εις βάρος του εθνικού μας συμφέροντος. Πρόκειται για τέτοια ιδεολογική και πολιτική παραζάλη που φτάσατε να έχετε αντιπρόεδρο τον άνθρωπο που το 2007 ανέφερε τα εξής. Αυτή η απίστευτη υποχώρηση, για να μην χρησιμοποιήσω μια πιο βαριά έκφραση, αυτή η απίστευτη κολοτούμπα του Μακεδόνα, τρομάρα του πρωθυπουργού του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μπαίνει στην ιστορία ως ο άνθρωπος, ως ο πρωθυπουργός που ξεπούλησε τη Μακεδονία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα συμπαρατάσσεστε με όσους εξύβριζαν τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αποκαλούσαν προδότες τον Κώστα Καραμαλή και την Τώρα Μπακογιάννη, η οποία παραδεχόταν το 2008 ότι θα ήταν αποδεκτό ένα όνομα όπως Άνω ή Νέα Μακεδονία. Έχετε κάνει τις επιλογές σας. Προτιμάτε να μετατρέψετε ένα ιστορικό κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία σε δεκανίκη της ακροδεξιάς, σε ένα μεγάλο λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό. Προτιμάτε να διαφυλάξετε τις πολιτικές καριέρες οι οποίες χτίστηκαν επί του Μακεδονικού, καθώς πράγματι τι θα απογίνουν αυτές χωρίς βαρβάρους. Μετά την επίδειξη μνημειώδους πολιτικής ανευθυνότητας, έρχεστε και καταθέτετε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, επικαλούμεν τα πατριωτικά σας αντανακλαστικά, κατά το δοκούν πιστή στην παράδοση του Ιωάννη Κολέτη, των μεγαλόστομων διακηρύξεων, αλλά και της ταυτόχρονης υπονόμευσης κάθε προσπάθειας διαφυγής της χώρας από την μιζέρια και την εσωστρέφεια.
Είναι απαράδεκτη υποκρισία εν ονόματι της εθνικής υπερηφάνειας και της εθνικής αδιαλαξίας να δεχόμαστε να μείνει αυτό το κράτος με το όνομα Μακεδονία και να μην δεχόμαστε ένα σύνθετο όνομα. Τα λόγια αυτά ανήκουν στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στο όχι και τόσο μακρινό 1994. Καλό τους πάντες να αναλάβουν τις ευθύνες που εκπορεύονται από τα ιστορικά τους αν μη τι άλλο λάθη και να σταματήσουν να δηλητηριάζουν την ελληνική κοινωνία με έναν, όπως τον ονόμαζε ο Παναγιώτης Κονδύλης, νευρωτικό εθνικισμό, ο οποίος είναι εν τέλει εθνικά επιζήμιος και βαθιά ενάντιος σε κάθε πραγματική έννοια ελληνικότητας. Οφείλουμε να αντικρίσουμε το γεωπολιτικό μας περιβάλλον με αυτοπεποίθηση και ταυτόχρονη προσήλωση στην εξισορρόπηση αναδυόμενων απειλών και να γυρίσουμε την πλάτη μας στην μικρόνια και στο φόβο άνευ λόγου και αιτίας. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαρακιώτη και για την οικονομία.